Είμαστε από προγράμματα. Θα κάνουμε και μια πρώτη άσκηση για να παρουσιάσουμε την ενότητα αυτή. Ουσιαστικά έχετε πάρει την φωτοτυπία και μπορείτε να διαβάσετε την εκφώνηση. Θα είναι και στο κάτω μέρος του βίντεο. Η Αγγελία λέει σε μια εφημερίδα πανελλήνιας πληροφορίας χρεώνεται ανάλογα με το πλήθος των γραμμάτων τους. Μας δίνει κάποιο τρόπο υπολογισμού και στη συνέχεια λέει να αναπτύξουμε πρόγραμμα σε γλώσσα το οποίο 1, 2, 3, 4. Πάμε να δούμε την άσκηση βηματάκι-βηματάκι. Ξεκινάω λοιπόν με το σκελετό. Κάθε πρόγραμμα σε γλώσσα έχει τη συγκεκριμένη δομή. Και πάμε να δούμε σιγά σιγά τις εντολές που θα γράψουμε. Μετά, λέει, θα διαβάζουμε για μια αγγελία το πλήθος των γραμμάτων της. Το πλήθος δηλαδή των γραμμάτων της καταχώρησης. Διάβασε γράμματα. Έχουμε πει και ξέρουμε ότι δεν είναι απαραίτητο να γράφουμε τις εντολές με κεφαλαία. Είναι μια σύμβαση για να ξεχωρίζουμε τη γλώσσα από την ψευδογλώσσα, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό, παρόλα αυτά θα την τηρήσουν. Να διαβάζουμε το πλήθος των γραμμάτων και να υπολογίζει, λέει, τη χρέωση. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε μετά την κωδικοποίηση που χρειάζεται για να βρούμε τη χρέωση. Η χρέωση, λέει, εξαρτάται από το πλήθος των γραμμάτων και αν τα γράμματα είναι μέχρι και 50, της αγγελίας, τότε η χρέωση είναι 7 ευρώ, όπως βλέπετε στην εκφώνηση, συν 10 λεπτά για κάθε γράμμα, επιπρόσθετα από τα 7 ευρώ. Αλλιώς, η χρέωση θα είναι 10 ευρώ, συν 15 λεπτά για κάθε γράμμα. Επειδή είναι μεγαλύτερη αγγελία, χρεώνεται λίγο παραπάνω. Ωραία. Λέει όμως ότι αν μπει σε πλαίσιο, θα υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση. Και μας λέει το ερώτημα 2, θα ρωτά το χρήστη αν επιθυμεί η αγγελία να τοποθετηθεί σε πλαίσιο και θα πρέπει να συμπεριλάβουμε αυτή την επιλογή του χρήστη στη χρέωση. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να διαβάσω την απάντηση του χρήστη. Η παρένθεση θα δέχεται μόνο θετική αρνητική απάντηση σε τι μας παραπέμπει, σε έλεγχο δεδομένο. Άρα λοιπόν εγώ πρέπει να διαβάσω την απάντηση του χρήστη, αλλά αυτό θα πραγματοποιηθεί σε έλεγχο. Πώς κάνω έλεγχο δεδομένων, έλεγχο εγκυρότητας, έλεγχο ορθής καταχώρησης? Δίνουμε το διάβασα που θα βάζαμε ούτως ή άλλως με ένα μέχρι ισότητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η απάντηση του χρήστη μπορεί να είναι ναι ή όχι, άρα οι δύο αποδεκτές τιμές της μεταγραφής αυτής είναι το ναι ή το όχι και τίποτα άλλο. Άρα τώρα πρέπει αυτό να το λάβω υπόψη μου στη χρέωση. Αν λοιπόν είχε πει ότι θέλει πλαίσιο στην αγγελία του, τότε η χρέωση που έχω υπολογίσει, ό,τι έχω υπολογίσει, θα έχει πρόσθετη επιβάρυνση κατά 15 ευρώ. Καταπληκτικά. Άρα ολοκλήρωσα το ερώτημα 2 και το 3 και πρέπει να εμφανίσουμε το ποσό της χρέωσης. Γράψε χρέωση. Πάμε στο ερώτημα 4. Θα ρωτά το χρήστη αν θα καταχωρηθεί και νέα αγγελία, θα δέχεται μόνο θετική αρνητική απάντηση και θα επαναλαμβάνει τα παραπάνω βήματα ή θα ολοκληρώνει το πρόγραμμα. Άρα όλα αυτά ενδέχεται να τα ξανακάνω. Πρέπει να ρωτήσω το χρήστη αν θέλει και άλλη αγγελία. Άρα δεν έχω τελειώσει. Στην ουσία, όλα αυτά έπρεπε να είναι εντός δομής επανάληψης. Θα έπρεπε να το έχω συνειδητοποιήσει από την αρχή, αλλά δεν πειράζει, έστω και τώρα μπορώ να το καλύψω. Ποια δομή επανάληψης θα χρησιμοποιήσουμε για αυτόν τον σκοπό? Τη μέχρι ισότου, γιατί αυτή ελέγχει στο τέλος τη συνέχεια ή την ολοκλήρωση. Οπότε, θα τα βάλω όλα σε ένα μεγάλο μέχρι ισότου. Μέχρι ισότου
να μου πει ότι δεν θέλει να συνεχίσει. Σκέφτομαι μία συνθήκη και τη διατυπώνω. Και εδώ ολοκληρώνεται το πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να ρωτήσουμε τον χρήστη αν θέλει να συνεχίσει ή όχι. Τι μου θυμίζει αυτή η διατύπωση, την αμέσως προηγούμενη διατύπωση στο ερώτημα 2. Άρα πρέπει να κάνουμε ένα παρόμοιο πράγμα, αυτό εδώ, πρέπει να το κάνουμε πάλι εδώ και να διαβάσουμε τη συνέχεια. Ας του βάλω και ένα μηνυματάκι να τον ενημερώσω τον χρήστη. Θες να συνεχίσεις. Θες να βάλεις και άλλη αγγελία. Οπότε, ελπίζω εδώ να είναι ορατά. Ξαναδιαβάζω την απάντησή του. Θα ονομαστεί συνέχεια αυτή η μεταβλητή. Και θα δέχομαι μόνο το ναι ή το όχι. Εντάξει, συνοψίζω. Διάβασα τα γράμματα της αγγελίας και το αν θέλει πλαίσιο ή όχι. Υπολόγισα τη χρέωση με βάση τα γράμματα, έλαβα υπόψη μου και το πλαίσιο. Εδώ δηλαδή υπολόγισα τη χρέωση της αγγελίας, την εμφάνισα, ρώτησα τον χρήστη αν θέλει να συνεχιστεί ή όχι η επανάληψη και αντίστοιχα, αν απαντήσει ναι, αν απαντήσει ναι θα γυρίσει πίσω, θέλει να συνεχίσει, αν απαντήσει όχι, ολοκληρώνει το πρόγραμμα. Θα δηλώσουμε και τις μεταβλητές και έχουμε ολοκληρώσει την επίλυση της άσκησης. Οι τύποι των μεταβλητών είναι ακέραιες, πραγματικές, χαρακτήρες, λογικές. Μία-μία καθώς τις συναντώ, θα ανέβω και θα τις δηλώσω. Τα γράμματα είναι το πλήθος των γραμμάτων της λέξης. Άρα είναι μια ακέραια τιμή και αντίστοιχα θα δηλωθεί στο τμήμα δηλώσεων. Επόμενη μεταβλητή είναι η απάντηση. Τα εισαγωγικά εδώ θα μπορούσαν να είναι και μονά εισαγωγικά στη γλώσσα. Είναι χαρακτήρες, μπράβο. Στη συνέχεια, η χρέωση, βλέπω υποδιαστολή εδώ, άρα είναι πραγματική. Και αν δεν κάνω λάθος, άλλη μια μεταβλητή έμεινε, η συνέχεια, η οποία είναι όπως και η απάντηση, αλφαριθμητική. Τώρα λοιπόν, ολοκληρώσαμε αυτή την άσκηση και θέλουμε να πούμε στην επόμενη ενότητα. Προσέξτε λίγο την κωδικοποίηση. Και θέλω λίγο να προσέξουν όλοι εδώ πέρα. Έβαλα μια γραμμή εδώ πριν και τώρα το κάνω κουτάκι. Αυτό εδώ το κουτάκι, τι κάνει? Υπολογίζει τη χρέωση της αγγελίας. Πολύ ωραία. Υπολογισμός χρέωσης. Κάνει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Ναι. Διακριτή από τα υπόλοιπα, έχει σχέση με τα υπόλοιπα. Όχι. Τι πρέπει να ξέρει αυτό το κουτάκι για να δουλέψει? Πρέπει να ξέρει τα γράμματα και να ξέρει και την απάντηση που είχε δώσει ο χρήστης. Αν αυτά τα δύο τα ξέρει το κουτάκι, μπορεί να υπολογίσει τη χρέωση. Αυτό λοιπόν το κουτάκι μπορώ να το πάρω από εδώ και να το πάω αλλού. Να αναθέσω αυτή τη δουλειά, τον υπολογισμό της χρέωσης, σε κάποιον άλλο. Αυτός ο άλλος είναι βοηθός μου. Ποιος είμαι εγώ? Αυτός. Ο άλλος είναι ο βοηθός μου και ονομάται υποτέτοιος, υποπρόγραμμα. Είναι υπό, είναι από κάτω. Άρα λοιπόν, θα πάρω αυτό το μπλοκ και θα το γράψω εδώ. Ας το γράψω γρήγορα. Λοιπόν, αν γράμματα μικρότερες από 50, ας κάνω και λίγο οικονομία δυνάμεων, επιγράμματα. Αλλιώς, 10-10. Λοιπόν, τέλος αν. Ας δούμε και το πλαίσιο τώρα. Πάλι αυτός. Αν απάντηση. Αν ήθελε λοιπόν πλαίσιο ο χρήστης, τότε δώσω και άλλα
15 ευρώ. Τέλος αν. Λοιπόν, αυτό το block κώδικα τώρα το μετέφερα, είπαμε, σε άλλο σημείο. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να, ο κώδικας μας να έχει μια λογική. Αυτό ο βοηθός στο υποπρόγραμμα πρέπει να έχει την ίδια δομή με το πρόγραμμα. Άρα, το βαφτίζω συνάρτηση χωρίς να εξηγήσω ακόμα τι είναι αυτό. Το ονομάζω υπολογισμός χρέωσης, γιατί πρέπει να έχει όνομα. Κανείς δεν είναι ανώνυμος από τον κόσμο. Λοιπόν, και είπαμε ότι πρέπει να έχει την ίδια δομή. Άρα, θα έχει μεταβλητές, θα έχει τμήμα εντολών και θα πρέπει να κλείνει. Αφού τη λένε συνάρτηση, θα την κλείσω με την εντολή τέλος συνάρτησης. Αυτά έτσι κι αλλιώς είναι θέμα σύμβασης. Οι λέξεις θα τις μάθουμε. Άρα λοιπόν, πήρα αυτόν τον κώδικα και τον έφερα σε άλλο σημείο, τον βάφτισα και λέω ότι θα εκτελώ αλλού αυτές τις ενέργειες. Είπαμε για να δουλέψει αυτό εγώ το κουτάκι, τι χρειαζότανε, τα γράμματα και την απάντηση. Αυτά λοιπόν που χρειάζεται να δουλέψει, πρέπει να τα βάλω εδώ μέσα στην παρένθεση, γιατί αυτός είναι ο τρόπος που έχω να του δώσω τιμές, του βοηθού μου. Δεν λέμε πώς ονομάζονται αυτά. Τώρα, αυτές οι μεταβλητές πρέπει να δηλωθούν όπως και σε ένα πρόγραμμα. Τα γράμματα ήταν ακέραια, ακέραια μεταβλητή. Η μεταβλητή χρέωση ήταν πραγματική. Και η μεταβλητή απάντηση ήταν χαρακτήρες. Λοιπόν, η λέξη συνάρτηση, σε τι μας παραπέμπει από τα μαθηματικά, τι είναι συνάρτηση τα μαθηματικά, όχι ορισμός επίσημος, μία γενική περιγραφή. Είναι ένας μηχανισμός που του δίνω μία ή περισσότερες τιμές, κάνει υπολογισμούς και δεν με νοιάζει τι, αυτό το κάνει και μου επιστρέφει ένα νούμερο. Αυτό είναι συνάρτηση. Εμείς στο μάθημά μας έχουμε χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη μέχρι τώρα. Ναι, έχουμε 8 συναρτήσεις στη γλώσσα. Τετραγωνική ρίζα, ακέραιο μέρος, απόλυτη τιμή, ημίτονος είναι ημίτονα εφαπτωμένη, στην χ και φυσικός λογάριθμος, όπου όλες κάνουν αυτό. Δηλαδή, μπορώ να τροφοδοτήσω με μία τιμή, για παράδειγμα, να βάλω στο α τετραγωνική ρίζα του 80. Παίρνει το 80, η συνάρτηση τετραγωνική ρίζα, κάνει υπολογισμούς που δεν με νοιάζει ποιοι είναι, είναι διαφανής για μένα. Δεν με νοιάζει τι κάνει, με νοιάζει ότι μου επιστρέφει ένα νούμερο. Και αυτό είναι η ρίζα. Αυτό λοιπόν πάμε να φτιάξουμε κι εμείς. Μία δική μας συνάρτηση υπολογισμού της χρέωσης. Ανεξάρτητη ενέργεια από αυτό εδώ το τμήμα. Γίνεται εκεί, την κάνει κάποιος άλλος. 2 λεπτομέρειες για να ολοκληρώσουμε τη συνάρτηση και να είναι σωστή, σύμφωνα με τους περιορισμούς που έχουμε. Η μία λεπτομέρεια είναι ότι αυτή η συνάρτηση πρέπει να δηλωθεί ως προς τον τύπο της. Δηλαδή, η μία και μόνη τιμή που πρέπει να επιστρέψει, όπως είπαμε και πριν, πρέπει να δηλώσουμε τι θα είναι. Τι επιστρέφει αυτή εδώ η συνάρτηση. Τη χρέωση. Τι είναι η χρέωση. Πραγματική. Άρα έτσι είναι και η συνάρτηση. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάω, πρέπει να το βάζω. Η συνάρτηση είναι πραγματική. Γι' αυτό είναι στον ενικό. Εδώ που οι μεταβλητές είναι δηλωμένες από κάτω, πάει με τα μεταβλητές ακέραιες. Συνάρτηση πραγματική. Οι τύποι μια συνάρτηση ποιοι μπορεί να είναι. Οι ίδιοι. Ακέραια, πραγματική, χαρακτήρας, λογική. Άλλη μια λεπτομέρεια. Αυτή η συνάρτηση πρέπει να επιστρέψει κάτι πίσω. Τι θα επιστρέψει πίσω. Ήδη το είπαμε πολλές φορές. Αυτό. Τη χρέωση. Για να το επιστρέψει πίσω, ο μηχανισμός. Είναι θέμα ορισμού αυτό που σας λέω. Έτσι φτιάχνει. Ο μηχανισμός είναι να εγχωρίσω αυτό που θέλω να επιστρέψει, στο όνομα της συνάρτησης. Ό,τι έχω γράψει εκεί πάνω, το ξαναγράφω εδώ και εγχωρώ σε αυτό αυτή την τιμή που θέλω να επιστρέψει. Αν ήθελα να επιστρέψει τον αριθμό 5, θα έγραφα εδώ 5. Αν ήθελα να επιστρέψει, ξέρω εγώ, τη λέξη, τη γράμματα, τη μεταβλητή γράμματα, θα έγραφε εδώ γράμματα. Ό,τι θέλω να επιστρέψει, το γράφω εδώ.
Αυτή η εντολή είναι υποχρεωτικό να είναι τελευταία πριν κλείσει η συνάντηση. Απ' την αρχή. Πήραμε ένα μπλοκ κώδικα και το απομονώσαμε. Το φέραμε αλλού. Ορίσαμε ένα βοηθό. Ο οποίος βοηθός έχει την ίδια εντολή με το πρόγραμμα με μένα. Μεταβλητές, κώδικα, τέλος. Μόνο που για να επικοινωνήσουμε πρέπει αυτός ο βοηθός να έχει κάποιο κανάλι επικοινωνίας που εγώ δεν έχω, γιατί εγώ είμαι το αφεντικό, είμαι το πρόγραμμα. Αυτό λοιπόν που θέλω να του δώσω θα πρέπει να το δίνω έτσι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορώ εδώ να διαβάσω στη συνάντηση. Πρέπει ό,τι θέλω να το πω από εδώ. Και αφού κάνει ό,τι κάνει, που δεν με νοιάζει τι θα κάνει, αρκεί να είναι σωστό φυσικά, για να μου επιστρέψει κάτι πίσω θα μου το επιστρέψει με αυτό το μηχανισμό υποχρεωτικά και με τον νόμο. Ωραία. Άρα, γυρίζοντας τον κώδικα, αυτό εγώ το κουτάκι μπορεί να φύγει. Γιατί πια δεν είμαι εγώ υπεύθυνος να κάνω αυτή τη δουλειά. Εντάξει. Να υπολογίσω τη χρέωση. Όμως τι πρέπει να κάνω. Να φωνάξω τον βοηθό μου. Αυτό ονομάζεται κλίση. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Είπαμε πριν από λίγο πώς καλούμε τη συνάντηση με την επόμενη ρίζα. Πώς τη χρησιμοποιούμε. Άρα με τον ίδιο τρόπο, μέσα σε μία εντολή εκχώρησης, θα καλέσουμε, θα χρησιμοποιήσουμε τη συνάντηση αυτή. Την καλούμε το όνομά της, υπολογισμός χρέωσης. Της δίνω αυτά που πρέπει να της δώσω, δηλαδή γράμματα απάντηση, μπράβο, με την ίδια σειρά, πρέπει να γράψω τις δύο μεταβλητές εδώ και εκεί και αυτό που θα μου επιστρέψει πρέπει εγώ για να μην το χάσω να το βάλω σε μία μεταβλητή όπως πάντα. Πώς το ονομάζαμε τη μεταβλητή αυτή εμείς εδώ? Χρέωση. Μα αυτός την είπε χρού. Δεν με νοιάζει. Είναι κάποιος ανεξάρτητος βοηθός. Μπορούσε να την πει όπως θέλει. Εγώ θα την ονοματίσω με το όνομα που εγώ έχω αποφασίσει εδώ να την λέω. Χρέωση. Άρα αυτό το μπλοκ κώδικα αντικαταστάθηκε με αυτή τη γραμμή. Δεν σημαίνει όμως ότι τα άσβησα, τα κάνω αλλού. Γίνονται αλλού, αλλά δεν γίνονται εδώ. Απλοποιήθηκε ο κώδικας. Σαν βήματα εδώ είναι πιο απλά τα βήματα. Διαβάζω, υπολογίζω, τυπώνω. Άρα θα μπορούσαμε και αυτά να τα πάρουμε και να τα κάνουμε αλλού. Και αυτά να τα πάρουμε και να τα κάνουμε αλλού. Και αυτό είναι το κεφάλαιο του μαθητικού προγραμματισμού, δηλαδή η δυνατότητα που έχω. Διάφορα μπλοκ κώδικα που επιτελούν μία αυτόνομη λειτουργία ή όπως λέει το βιβλίο στη θεωρία του, ανεξάρτητο έργο, κάνουν κάτι ξεχωριστό μέσα στο κώδικα από τα υπόλοιπα, να τα απομονώνω, να τα αναπτύσσω ξεχωριστά και να τα καλώ μετά εδώ, ώστε να τα χρησιμοποιώ. Εννοείται ότι στη λύση μου στο τετράδιο θα έπρεπε και τα δύο πράγματα να είναι γραμμένα. Δεν εννοείται αυτό κάπου στο σύμπαν γραμμένο και δεν το χρησιμοποιώ. Αυτό πρέπει να είναι από κάτω γραμμένο. Για να δώσω μια πλήρη λύση. Ωραία. Και αυτό είναι συνάρτηση. Συνάρτηση και στο δικό μας το μάθημα είναι ένας μηχανισμός που δένεται μία ή περισσότερες τιμές, ένα υποπρόγραμμα και επιστρέφει μία τιμή. Δεν μπορεί να διαβάσει η συνάρτηση δεδομένα. Ό,τι θέλω να της δώσω, θα της τα δώσω με το σύνθημα και το παρασύνθημα. Τώρα, μία επισήμανση, μία παρατήρηση. Αυτά εδώ τι είναι? Μεταβλητές. Εδώ. Αυτά εδώ τι είναι? Μεταβλητές. Εδώ. Όμως βλέπετε ότι είναι δηλωμένα και εδώ και εκεί. Άρα αυτό εδώ είναι άλλο πράγμα από εκείνο. Αυτή η μεταβλητή γράμματα έχει δηλωθεί εδώ. Είναι μεταβλητή του υποπρογράμματος. Αυτή η μεταβλητή γράμματα έχει δηλωθεί εκεί. Είναι μεταβλητή του προγράμματος. Πρόκειται για απλή συνωνυμία. Άρα δεν συνήμης καταλαμβάνει αυτή και άλλη εκεί. Θα μπορούσε να λέγεται αλλιώς. Θα μπορούσε εδώ να λέγεται γράμμα. Γρου. Γρου. Γρου, γρου και γρου. Εντάξει, είναι απόλυτα σωστό. Πάλι αυτό που έχω κάνει. Αυτό εδώ είναι άλλο πράγμα, τελείως ανεξάρτητο με εκείνο. Είναι σαν να πάρετε κάποιο τηλέφωνο και να το ρωτήσετε πόσο είναι η χρέωση και να σας πει τόσο.
Δεν σας νοιάζει τι έκανε, πώς το έκανε, τι πράξεις υπολογισμούς έκανε, τι έγραψε, σας νοιάζει το αποτέλεσμα μόνο εσάς. Εντάξει. Τώρα, υπάρχει μόνο η συνάρτηση ως υποπρόγραμμα στο βαθμό μας. Όχι, υπάρχει και άλλος ένας τύπος υποπρογράμματος. Πάμε λίγο να το δούμε εδώ. Παρατηρώ ότι αυτό το κώδικα εδώ και αυτόν τον κώδικα εδώ ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, κάνει το ίδιο πράγμα, διαβάζει ένα στοιχείο και ελέγχει. Θα μπορούσα λοιπόν αυτά τα δύο να τα απομονώσω. Ναι, πάμε λίγο να το κάνουμε σε αυτό το σημείο. Γράφω άλλη λεξούλα τώρα. Λοιπόν, είναι λίγο πιο θολό τώρα το τοπίο, θα το καθαρίσουμε σε λίγα λεπτά. Παίρνω λοιπόν τον κώδικα και το αντιγράφω εκεί. Βλέπετε ότι συνειδητά άλλαξα το όνομα της μεταβλητής. Δεν το λέω απάντηση, το λέω α. Έρχομαι λοιπόν εδώ, αρχή επανάληψης, διάβασε α, μέχρι ότου να είναι ναι, η σύμβαση μας είναι αυτή, ότι δεν μπορεί να δώσει κάτι άλλο ο χρήστης, ή όχι, το app είναι χαρακτήρας. Μετέφερα όλο τον κώδικα, έκανα τις δηλώσεις μου και αντί για συνάρτηση το έβαλα διαδικασία. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι ο άλλος τύπος του προγράμματος, η διαδικασία. Η διαδικασία μπορεί να στείλει το βιβλίο μας να κάνει ό,τι και ένα πρόγραμμα. Ξαναλέω ότι η συνάρτηση μπορούσε να υπολογίσει και να επιστρέψει μία τιμή. Η διαδικασία είναι πιο δυνατή. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να κάνει ό,τι ένα πρόγραμμα. Δηλαδή να διαβάσει, να εκτυπώσει, να επιστρέψει πολλές τιμές, να διαχειριστεί πολλά δεδομένα όπως και ένα πρόγραμμα. Εδώ λοιπόν πρέπει τώρα, όπως και πριν, να σβήσω το πλαίσιο και να χρησιμοποιήσω τη διαδικασία αντί για τις γραμμές που είχαμε πληκτρολογήσει προηγουμένως, που είχαμε γράψει. Η κλίση της διαδικασίας δεν γίνεται με βελάκι, όπως είναι η κλίση της συνάρτησης, αλλά γίνεται με την δεσμευμένη λέξη και εντολή κάλεση. Είναι πιο επίσημα τα πράγματα τώρα, την καλώ σε δείχνω. Άρα λοιπόν πρέπει να πω κάλεσε και να δώσω το όνομά της. Όμως ο τρόπος για να επικοινωνήσουμε πάντα θα είναι αυτό, οι παρενθέσεις. Όπως και πριν, πρέπει να επικοινωνήσουμε έτσι. Εγώ προηγουμένως πλήσω τον κώδικα, εγώ τι είχα γράψει, απάντηση. Η μεταβλητή στο πρόγραμμα που δεχόταν την απάντηση του χρήστη είχε αυτό το όνομα. Είπαμε και προηγουμένως ότι αυτή η λέξη, η μεταβλητή απάντηση, είναι άλλη από αυτή. Άρα συνειδητά πήρα διαφορετικά ονόματα, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να είναι το ίδιο όνομα. Πώς δουλεύει αυτός ο μηχανισμός? Θα διαβάσει τα γράμματα. Στη συνέχεια θα δει κάλεση, δηλαδή κλίση της διαδικασίας. Θα την καλέσει, η ροή θα πάει εδώ. Θα εκτελέσει αυτές τις γραμμές κώδικα, θα διαβάσει δηλαδή μία τιμή, ή το ναι ή το όχι, αναγκαστικά όχι κάτι άλλο. Με το που θα συναντήσει το τέλος διαδικασίας, η ροή του προγράμματος, θα επιστρέψει την τιμή αυτή εδώ πέρα. Άρα εγώ, καθώς επιστρέφεται η ροή, γνωρίζω την απάντηση του χρήστη. Η μεταβλητή απάντηση έχει πάρει τιμή. Εντάξει, προσέξτε, εδώ πέρα δεν έβαλα εντολή σαν και αυτή, δηλαδή το όνομα της συνάρτησης βελάκι τιμή, και εδώ πέρα δεν δήλωσα τύπο. Οι διαφορές, οι δύο οι μεγάλες, είναι αυτές. Η διαδικασία επιστρέφει τιμή μέσα από αυτό το κανάλι, από αυτό το διάβολο. Η συνάρτηση επιστρέφει τιμή μέσα από το όνομά της. Και γι' αυτό επιστρέφει μόνο μία. Ενώ η διαδικασία μπορεί να επιστρέψει πολλά πράγματα αρκεί να είναι εδώ τοποθετημένα. Άρα λοιπόν, κάλεσα τη διαδικασία
Η ροή μετέβη εκεί, εκτελέστηκαν οι εντολές, τελείωσε η διαδικασία, ό,τι είναι εδώ, επιστρέφεται πίσω, έχει τιμή πλέον και συνεχίζω την εκτέλεση του προγράμματος, άρα η χρέωση θα πάρει αυτή την πληροφορία και θα μπορέσει να υπολογίσει, ο υπολογισμός χρέωσης συνάρτηση, θα μπορέσει να υπολογίσει τη συνάρτηση και το κόστος της αγγελίας. Αντικαταστήσαμε τον κώδικα εδώ με ένα νέο μπλοκ που ουσιαστικά τον αξιοποιεί. Αυτό όμως γίνεται και εδώ. Άρα και αυτές τις τρεις γραμμούλες που είναι ακριβώς οι ίδιες, μπορώ να τις σβήσω από εδώ. Ο έλεγχος δηλαδή αν θες να συνεχίσεις ή όχι και να τις αντικαταστήσω. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο υποπρόγραμμα. Τι κάναμε πριν, διαβάσαμε μια απάντηση ναι ή όχι. Τι θέλουμε να κάνουμε εδώ, να διαβάσουμε μια απάντηση ναι ή όχι. Είναι ακριβώς η ίδια λειτουργία. Άρα λοιπόν μπορώ σε αυτό το σημείο να πω, κυρία διαδικασία είσοδος, θέλω ξανά να σε χρησιμοποιήσω. Αυτή τη φορά την απάντηση που θα μου δώσεις, εγώ θέλω να την αποθηκεύσω στη μεταβλητή συνέχεια, όχι στη μεταβλητή απάντηση. Ξαναχρησιμοποιώ τη διαδικασία, μπαίνω μέσα και εκτελώ τις εντολές της, δηλαδή δέχομαι μια απάντηση ναι ή όχι, αλλά μόλις επιστρέψει πια εδώ, τώρα η απάντηση, δηλαδή το αποτέλεσμα θα αποθηκευτεί σε άλλη μεταβλητή. Άρα, ποια είναι τα πλεονεκτήματα από όλη αυτή τη συζήτηση που κάναμε μέχρι τώρα. Ότι κομμάτισα την άσκηση και άρα μπορώ να την αναπτύξω παράλληλα, ένας άνθρωπος να αναπτύσσει το βασικό κορμό, ένας άνθρωπος να αναπτύσσει την είσοδο και άλλος ένας να αναπτύσσει τον υπολογισμό της χρέωσης. Άρα θα τελειώσουμε στο 1 τρίτο του χρόνου, γιατί δουλεύουμε μαζί. Και το δεύτερο είναι ότι μπορώ να ξαναχρησιμοποιήσω κάποια πράγματα που τα έχω αναπτύξει από πρόγραμμα, μειώνοντας το πλήθος του προγράμματος. Φανταστείτε ένα πρόγραμμα που κάνει ταξινόμηση. Και πιο κάτω σε άλλο ερώτημα ξανακάνει ταξινόμηση. Και πιο κάτω σε άλλο ερώτημα ξανακάνει ταξινόμηση. Ταξινόμηση είναι 10 γραμμές. Αν κάνω 3 φορές ταξινόμηση σε ένα πρόγραμμα, θα γράψω 30 γραμμές. Έτσι, αναπτύσσοντας ταξινόμηση ξεχωριστά και καλώντας τη 3 φορές, θα γράψουμε 13 γραμμές. 10 και 3, όχι 10 επί 3. Το καταλαβαίνουμε. Άρα, το πλεονέκτημα είναι ότι κερδίζω σε χρόνο και σε αποτελεσματικότητα. Αυτό δεν είναι αγαπητό σε εσάς, γιατί εγώ έγραψα πιο πολλές γραμμές από ό,τι πριν. Αλλά σε μεγάλα project που γράφουμε μεγάλα προγράμματα στην πραγματική ζωή, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για να κλείσουμε, να πω ότι η τελική μας λύση της άσκησης είναι αυτό τοποθετημένο στην αρχή, το πρόγραμμα δηλαδή. Από κάτω, τα δύο υποπρογράμματα, δηλαδή μόλις τελειώσει το τέλος προγράμματος, από κάτω πρέπει να γράψω τη συνάρτηση και από κάτω πρέπει να γράψω τη διαδικασία με τη σειρά που τα αναπτύξαμε και όλα αυτά είναι το τελικό πρόγραμμα. Πλέον θα ονομάζουμε κύριο πρόγραμμα αυτό, υποπρογράμματα αυτά και πρόγραμμα όλο μαζί. Όλο μαζί είναι το πρόγραμμα, όχι αυτό επειδή λέγεται έτσι. Αυτό είναι το κύριο πρόγραμμα, είναι ο κύριος κορμός και χρειάζεται και αυτά μαζί του για να πούμε ότι έχουμε μια πλήρη λύση της άσκησης.